Εμείς να περάσουμε στον Γιάννη Κουτσομίτη, ο γνωστός αναλυτής είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γιάννη, να σας ευχαριστήσω και για την υπομονή σου στο Στρασβούργο. Έτσι, να τα δούμε όλα μαζί με την βοήθειά σου. Ένας διάλογος ο οποίος έχει ξεκινήσει σε πλήρη εξέλιξη στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και αφορά αυτό το τόσο ουσιώδες και σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει και με τα εθνικά μας δίκαια και όχι μόνο. Και αναφέρομαι στο θέμα της μειονότητας της Θράκης. Εσύ το έχεις δει αυτό το θέμα πολύ διεξοδικά, έχεις αρθρογραφήσει πρόσφατα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε την άποψή σου. Ναι, πραγματικά είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, γιατί δεν είναι απλά ένα απλό επίθετο με το οποίο θα ονοματίζεται η μειονότητα στη Θράκη. Πρόκειται για δύο ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια και την εθνική επικράτεια. Για να πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, όταν γινόταν η διαπραγματεύση στη Λοζάνη το 1923 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο για το πώς θα συνταχθεί ακριβώς θα εξηγηθεί η μειονότητα, επί 2-24 ώρα επέμενε να μην ονοματιστεί ως τουρκική. Και υπήρχαν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Και οι λόγοι είναι αυτοί για τους οποίους προσπαθούμε και σήμερα να απεμπολίσουμε αυτές τις προσπάθειες οι οποίες εκπηγάζουν από την Άγκυρα και από την Τουρκία. Και ποιες είναι? Είναι μια προσπάθεια εδώ και δεκαετίες να υπάρξει υπονόμευση της εθνικής μας κυριαρχίας στη Θράκη. Είτε μέσω κήρυξης κάποιου είδους ανεξαρτησίας της Δυτικής Θράκης, είτε ακόμη και ένωσής της με την Τουρκία, με την πρόφαση της ύπαρξης μειονότητας. Υπάρχουν δυστυχώς στα Βαλκάνια τις τελευταίες δεκαετίες άλλα πολύ άσχημα παραδείγματα, όπως έγινε ο τρόπος διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας και οι προφάσεις που υπήρξαν για να υπάρξει η ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου, και άλλα παραδείγματα τα οποία καθιστούν πάρα πολύ επικίνδυνη την κατάσταση. Το δεύτερο ζήτημα, πολύ σοβαρό, είναι ότι η μειονότητα δεν είναι τουρκική. Είναι σε ένα μέρος της τουρκική. Μπορεί να είναι το 50%, το 40-55%, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο μέρος της μειονότητας οι οποίοι είναι Πομάκοι και ένα άλλο μέρος της μειονότητας οι οποίοι είναι Ρωμά. Άρα δεν μπορεί κανείς να προσπαθήσει να καπελώσει, να νουθετήσει όλη αυτή την προσπάθεια της μειονότητας, χαρακτηρίζοντάς την συλλογικά ως τουρκική. Κάτι το οποίο είναι μια προσπάθεια σαφέστατα του τουρκικού αναθεωρητισμού και επεκτατισμού για να δημιουργήσει προσβάσεις μέσα στη Θράκη. Αυτά τα δύο ζητήματα για μένα είναι τόσο σημαντικά που δεν μπορούμε χάρη κάποιου δικαιώματος ατομικού προσδιορισμού να συνενούμε σε μια συλλογική αναγνώριση της μειονότητας ως τουρκική. Πιστεύω ότι κανείς δεν θα έχει αντιρρήσεις ένας πολίτης στη Θράκη ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα να θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως Τούρκος. Αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, προστατεύεται από τις διεθνείς συμβάσεις, τα δικαιώματα του ανθρώπου κλπ. Όμως συνολικά η μειονότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τουρκική. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα και νομικά και πολιτικά ζητήματα πίσω από αυτήν την υπόθεση. Ήθελα να ακούσω την συλλογιστική σου ολόκληρη και δεν ήθελα να σε διακόψω καθόλου, γιατί βρίσκω πολύ ουσιώδη και ενδιαφέρουσα. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει διαχρονικά λάθη με τη διαχείριση του θέματος αυτού. Πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την ουσιαστική και πλήρη ενσωμάτωση της μειονότητας. Και ενδιάμεσα, επειδή ακριβώς αυτό το μείγμα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, αυτό το μείγμα ανθρώπων, παραδείγματος χάρη με τους Πομάκους, το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποιες επιλογές για πολλούς εγκληματικές μέχρι και ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, είναι λάθη και πληγές που πρέπει να θεραπευτούν άμεσα σε ουσιώδη χρόνο, τρέχοντα πολιτικό χρόνο, και οπωσδήποτε είναι και επικίνδυνο να ξεκινά αυτή η κουβέντα προεκλογικά. Πολλοί από τους τηλεθεατές μας μπορεί να μας κατηγορήσουν ή να σκεφτούν, και εύλογο είναι, ότι βρε παιδιά, γιατί και εσείς τον ανατροφοδοτείτε. Πρέπει να είναι, εδώ το αντιλαμβανόμαστε ότι και δημοσιογραφικά πρέπει να ακολουθούμε μία συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, και όπως διαμορφώνεται η πολιτική συζήτηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλα να γνωρίζουμε πόσα είναι αυτά τα οποία μπορούν να υποθούν τώρα από τον οποιοδήποτε και να τα βρούμε μπροστά μας αύριο σε ένα πολύ συγκεκριμένο και δεσμευτικό ενδεχομένως πλαίσιο για τη χώρα μας, Γιάννη Κουτσομίτη. Ακριβώς, συμφωνώ απολύτως σε όσα ανέφερες και θα πρόσθετα ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ακριβώς τα λάθη και τις παραλήψεις τα οποία έχει κάνει το ελληνικό κράτος απέναντι στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους στη Θράκη, να αποκατασταθούν όλα τους τα πολιτικά, κοινωνικά, δημοτικά, όλα τους τα δικαιώματα, να γίνει εξυγχρονισμός του Ισλαμικού νόμου
ο οποίος να έχει μια εφαρμογή που να τους βρίσκει και εκείνους σύμφωνους και να έχουν πλέον την αίσθηση και εκείνοι ότι είναι ισότιμοι πολίτες σε όλο το εύρος των δικαιωμάτων ως πολίτες της Ελλάδας, ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ως χώρα είμαστε αφελείς και θα αφήσουμε το μακρύ χέρι του τουρκικού αναθεωρητισμού να καπελώσει συλλογικά αυτή τη μειονότητα, η οποία έχει μια ιστορία, η οποία όμως δεν είναι συλλογικά και συνολικά τουρκική, όπως και να το κάνουμε και ιστορικά και κοινωνιολογικά και ανθρωπολογικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πολύ και να σε ρωτήσω πριν σε αποδεσμεύσουμε τι γίνεται στο Στρασβούργο. Σε έχω εκεί, δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Δύο ζητήματα κυριαρχούν σήμερα και αύριο. Το ένα είναι η έκθεση και η ψηφοφορία για την περίφημη έκθεση της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τις παρακολουθήσεις και τις εξαγωγές του λογισμικού παρακολουθήσεων. Σήμερα είναι η πρώτη ανάγνωση και αύριο θα είναι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Και επίσης, πολύ μεγάλο ζήτημα σήμερα, λίγο αργότερα θα είναι η ψηφοφορία, η πρώτη εισήγηση της Ευρώπης πάνω στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύω θα περάσει, σε 2-3 ώρες είναι η ψηφοφορία. Οι διαδικασίες είναι ραγδαίες, με την μέθοδο του κατεπήγοντος γίνονται οι ψηφοφορίες. Τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Θέλει να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις υπερβάσεις, αν θέλετε, ή τις κακόβουλες χρήσεις αυτής της εξαιρετικά ελπιδοφόρας τεχνολογίας, η οποία όμως έχει και πολύ περίεργες ή, αν θέλετε, επικίνδυνες εφαρμογές, αν χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους με κακόβουλες διαδικασίες. Έτσι είναι. Λοιπόν, με πολύ χαρά να σε υποδεχθούμε και εδώ σύντομα μέσα στις επόμενες μέρες να τα σχολιάσουμε όλα αναλυτικά. Με ο Γιάννης Κουτσομίτης, κυρίες και κύριοι, και δική μας, ο αναλυτής, ο γνωστός δημοσιογράφος.